Το προσφυγικό ζήτημα επιβαρύνει τον ήδη απαρχαιωμένο στόλο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Τους τελευταίους μήνες, οπότε και οι προσφυγικές ροές στο νομό Κιλκής αυξάνονται, τα 9 ασθενοφόρα που διαθέτει ο γειτονικός νομός δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες και απαιτείται και η συνδρομή της Θεσσαλονίκης. Τα περιστατικά στο Κιλκής έχουν τριπλασιαστεί και από τα 400 που καταγράφονταν μηνιαίως το προηγούμενο διάστημα έχουν ξεπεράσει τα 1150. Αυτή τη στιγμή στο Κιλκής υπάρχουν 36 άτομα με τηλεφωνικό κέντρο, που σημαίνει ότι τα ασθενοφόρα που μπορούμε να βγάλουμε εμείς είναι 3 σε κάθε βάρια. Mm-hmm. Που φανταστείτε 3 ασθενοφόρα σύν τη Θεσσαλονίκη να βγάλουν 1.100-1.200 περιστατικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση και για το προσωπικό. Για να έχουν διάρκεια. Δεν θα υπάρχει διάρκεια σε αυτό το κομμάτι. Κάθε όχημα κάνει ημερησίως γύρω στα 500 χιλιόμετρα. Αν σας λέει κάτι αυτό. 500 χιλιόμετρα την ημέρα. Σε καθημερινή βάση από τη Θεσσαλονίκη αναχωρούν συνολικά 5 ασθενοφόρα για Κιλκής. 2 στην πρωινή βάρδια, 2 στην απογευματινή και 1 στη βραδινή. Με αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη να απομένουν 20 οχήματα στην πρωινή και την απογευματινή βάρδια και 13 στη νυχτερινή. Σκεφτείτε ότι οι ανάγκες είναι ήδη αυξημένες τα τελευταία χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ έχω 20 χρόνια στην υπηρεσία, ο πληθυσμός έχει γεράσει, έχει μεγαλώσει, τα προβλήματα είναι πολλά. Οι ανάγκες έχουν ανέβει πάρα πολύ και στο τομέα της Θεσσαλονίκης και με λίγα λόγια έχουμε γίνει λάστιχα. Δεν προλαβαίνουμε να γίνει. Χρειάζονται οπωσδήποτε άτομα και υλικοτεχνική υποδομή, η οποία αν ήταν κατεστραμμένα τα αυτοκίνητα πριν 2 χρόνια, καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί τώρα που έχουν επιφορτιστεί και με αυτές τις μετακινήσεις. Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες έχουν ως αποτέλεσμα και την εξουθένωση του προσωπικού του ΕΚΑΒ, το οποίο μάλιστα διαμαρτύρεται για τη μη καταβολή δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών, αργιών, νυχτερινών και εκτός έδρας. Την ίδια στιγμή, μεγάλη είναι και η επιβάρυνση των οχημάτων που έχουν ήδη στην πλάτη τους χιλιάδες χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, το παλαιότερο όχημα στο στόλο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης έκλεισε ήδη 18 χρόνια και μετρά 780.000 χιλιόμετρα, ενώ τα νεότερα ασθενοφόρα παρελήφθησαν το 2009 και έχουν ήδη συμπληρώσει 450.000 χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον θέλει γύρω στα 33 άτομα, δηλαδή 3 αυτοκίνητα επιπλέον να μπορούν να βγουν, και αυτό βέβαια σε συνάρτηση να υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή, γιατί αν έρθονται άτομα και δεν υπάρχουν τα αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεστε ότι το μόνο που θα μπορεί να γίνει είναι να ξεκουράζεται λίγο το προσωπικό, γιατί πραγματικά έχει γίνει λάστιχο. Και όλα αυτά εν ώψη και της θερινής περίοδου, οπότε και το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης καλείται να συνδράμει και άλλες περιοχές, όπως η Ασπροβάλτη και η Χαλκιδική.